Και εγώ πάω αρχικώς στον καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Απόστολο Βανταράκη. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και σας και στους ακροατές σας και στην Κρήτη σας. Στην Κρήτη μας, ναι. με τη Δέλτα, Λοιπόν, ναι, βέβαια, γι' αυτό το ανέφερα την Κρήτη σας. Για να τα δούμε λίγο. Κύριε Βανταράκη, και θέλω να μου πείτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα για εσάς τους επιστήμονες. Είναι δυνατόν ο εμβολιασμός να ταυτίζεται με το 150? Κύριε Σαχίνη, ναι, έχετε δίκιο. Για μένα υπάρχει θέμα με τους επιστήμονες, με το αν έχουν αποδεχθεί αυτή την πρόταση, την απόφαση μάλλον για την πρόταση. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Για μένα σοβαρότατο θέμα και θα ήθελα να ακούσω την άποψή τους. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Άκουσα σήμερα, χτες το βράδυ, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο τα απάντησε να πάρει θέση. Για μένα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Κατά την γνώμη μου, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι προσέγγιση δημόσιας υγείας αυτή. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, περισσότερο πολιτικά και λαϊκίστικα χαρακτηριστικά, τα οποία θα ήθελα να είναι μακριά από θέματα δημόσιας υγείας, ειδικά σε καταστάσεις τέτοιες που βιώνουμε, που είναι δύσκολες και χρειάζονται και πιο λεπτεπίλεπτους σχεδιασμούς, ώστε να προσεγγίσεις τον κόσμο και να τον πείσεις και να τον ενημερώσεις και να είναι, αν θέλετε, να κρατάει πολύ χρόνο αυτή η εκπαίδευση. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι λειτουργήσει αυτό. Είναι βραχυπρόθεσμο. Τον Οκτώβριο τι θα κάνουμε, δηλαδή. Θα ξαναδώσουμε πάλι για να κάνουμε την τρίτη δόση ή οποιαδήποτε δόση χρειαστεί κτλ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ λαϊκίστικο κάτι τέτοιο. Κύριε Βανταράκη, σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση προνομίων για τους εμβολιαστέντες, έτσι λέγονται, που έχουν σχέση και με την εστίαση. Δηλαδή θα αυξηθεί μάλλον η πληρότητα από ό,τι λέγεται. Ως 80% όποιος θα ελέγχει καταστηματάρχη στην είσοδο το barcode αυτό πάνω στο εμβολιαστικό πιστοποιητικό, κατά 50% θα παραμείνει η πληρότητα σε όσους θα δέχονται μεικτά εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Ο κύριος Λαζάρου, που τον λέω εγώ εθνικό σεβ, γιατί είναι, είπε ότι αν είναι δυνατόν εγώ σε επιχείρηση να κάθομαι να κάνω πόρτα και τον ελεγκτή στους θαμώνες. Δεν πάμε, δεν είναι μέτρα αυτά, λέει. Κύριε Ζακίνη, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει αρκετές σε όλη την πανδημία. Υπάρχει μια μεταφορά ευθύνης σταθερά. Δηλαδή από την κρατική ευθύνη στην προσωπική ευθύνη. Εκεί που ήταν ο πολίτης, τώρα μιλάμε για επιχειρηματία πια. Δεν είναι. Ξέρετε, οι προσεγγίσεις αυτές με βρίσκουν πολύ αντίθετο. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες δεν δείχνουν ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να χτίσει εν μέσω πανδημίας πάνω στην δημόσια υγεία και στην πρόληψη. Είναι μέτρα. Να το πω, βιαστικά, με την έννοια που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πετύχουν κάποια πράγματα που αμφιβόλου, αν να μου επιτρέψετε, επιτυχίες. Επιπλέον, να σας πω ένα ερώτημα το οποίο μου έχει τεθεί έτσι που αναρωτιόμουν. Πόσο κοστολογείται αυτό το επίδομα αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσο κοστίζει για το κράτος? Γιατί αυτό το επίδομα θα ήθελα να το πραγματικά να το καταλάβω το νούμερο. Γιατί αν το νούμερο είναι πολύ υψηλό, γιατί αυτά τα δύο χρήματα δεν τα δώσαμε για την βελτίωση των μέσων μεταφοράς, των αιθουσών, σχολικών αιθουσών και τέτοια μέτρα τα οποία και πιο σταθερά είναι και σαφέστατα έχουν μικρότερη εκτίμηση κινδύνου, δηλαδή μικρότερο κίνδυνο δημιουργούν. Αυτή τη στιγμή τα εμβόλια έτσι όπως θα γίνουν και τα λοιπά, μειώνεται ο κίνδυνος. Πραγματικά θα μειωθεί ο κίνδυνος. Για να ακούσω και τον κύριο Αχιλλέα Αγγίκα, ειδικό λοιμοξιολόγο και μέλος της Επιτροπής. Καλημέρα, κύριε Αγγίκα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σας. Για πείτε μου την επιστημονική σας άποψη. Θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα και για τη μετάλλαξη. Δεν ήμουν συνέχεια στην συζήτηση και δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα μου πείτε την ερώτηση και αμέσως. Ναι, βεβαίως. Θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση κίνητρο 150 ευρώ στους νέους? Είναι επιστημονικός ορθό? Ρωτήθηκε η Επιτροπή γι' αυτό. Ναι, ακούστε, δείτε. Αυτά είναι πώς να το πούμε, δράσεις οι οποίες αφορούν την πολιτεία. Δεν είναι δράσεις που αφορούν την επιστημονική κοινότητα και δεν είναι δράσεις που έχουν επιστημονικό πρόσημο. Είναι δράσεις διευκόλυνσης των ενεργειών και τα λοιπά. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε. Οτιδήποτε δράση βοηθάει στην αύξηση του εμβολιασμού είναι καλοδεχούμενη. Από εκεί και πέρα, αν έχει επιπτώσει, δεν έχει επιπτώσει, δεν είναι δική μας δουλειά να το αξιολογήσουμε. Όμως να πάμε στο κυρίως στον πυρήνα αυτής της ιστορίας,
που είναι η κάμψη της εμβολιαστικής κίνησης, με την έννοια ότι οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν με την ίδια, πώς να το πούμε, με την ίδια θέληση και με την ίδια ορμή. Οι μεσαίες ηλικίες πάνε σιγά σιγά, δεν αυξάνονται όσο θα θέλαμε οι καθημερινές εμβολιαστικές κίνησεις, και γίνονται προσπάθειες φιλότιμες, καμιά φορά και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την εμβολιαστική κίνηση. Το τέλος αυτής της ιστορίας θα είναι να εμβολιάσουμε τους πολίτες, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, και το οποίο δεν ξέρω αν καμιά χώρα του κόσμου το πετύχει σε όλη την έκταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Εσείς, κύριε Γκίκα, ως επιστήμονας, συμφωνείτε με δράσεις πάρε 150 ευρώ για να εμβολιαστείς 15 μήνες μετά, 6 μήνες μετά την έναρξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων? Σας είπα και πριν, οποιαδήποτε δράση βοηθάει τον επιστημονικό στόχο, που είναι να εμβολιάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους ανθρώπους, να αποκτήσουμε την υποθούμενη, ας πούμε, ανοσία κοινότητας, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Τώρα, αν αυτό έχει επιπτώσεις, σας το είπα και πριν, οτιδήποτε άλλες, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Θέλω όμως αυτές οι δράσεις να είναι έγκαιρες και σε τακτά χρονικά διαστήματα και από όλους τους φορείς της πολιτείας. Εσείς τι λέτε, κύριε Βανταράκη? Κοιτάξτε, χαίρομαι καταρχήν γιατί ο κύριος Γκίκας έβαλε ακριβώς αυτό που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η μείωση της εμβολιαστικής, αν θέλετε, προσπάθειας που υπάρχει στους πάνω από 60. Άρα, κατά τη γνώμη μου, οι προσπάθειες οι οποίες... Όχι, κύριε Βανταράκη, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Είναι η μείωση της εμβολιαστικής θέλησης, όχι προσπάθειας. Η προσπάθεια γίνεται από όλους μας. Εμβολιαστική θέληση. Στο κομμάτι. Άλλο η προσπάθεια που σημαίνει ότι οι φορείς δεν κάνουν προσπάθεια, και άλλο η εμβολιαστική θέληση που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται και πρέπει να κάνουν δεν το κάνουν. Μπορώ να απαντήσω. Μην τα μπερδεύουμε. Όχι, να μου επιτρέψετε. Δεν μπερδεύω. Και δεύτερον, να μου επιτρέψετε, στη δημόσια υγεία η θέληση και η προσπάθεια είναι αλληλένδετα. Διότι είναι εκπαιδευόμενος ο πληθυσμός στα θέματα της δημόσιας υγείας, και ειδικά σε ένα θέμα όπως είναι ο εμβολιαστικός, η θέλησή του για εμβολιασμό. Άρα, να μου επιτρέψετε να πω ότι η προσπάθεια θα μπορούσε να γίνεται και σε επίπεδο, αν θέλετε, ενημέρωση, συστηματική ενημέρωση στο συγκεκριμένο συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Παραδείγματος χάρη. Με υπερβολική, αν θέλετε, πραγματικά συστηματική προσπάθεια των τόμων, που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στο παιχνίδι της ενημέρωσης του συγκεκριμένου πληθυσμού, οι οποίοι επισκέπτονται τα τόμοι. Λέω ένα παράδειγμα, τους πάνω από 60. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως στο ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι η κάμψη αυτή, η πάνω από 60. Διαφωνώ όμως με την προσέγγιση την οποία γίνεται το να χτυπάω άλλη ηλικιακή ομάδα, η οποία καταλαβαίνω για ποιους λόγους γίνεται, γιατί έχουν πολύ ψηλότερη μετακινησιμότητα από τους υπόλοιπους, αλλά μην ξεχνάμε και πόσο σημαντικό είναι για αυτή την ηλικιακή ομάδα όσον αφορά τα συμπτώματα κτλ. Πρέπει να δώσουμε πολλές δυνάμεις και χρήματα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, που ελπίζω να μην τη βρούμε μπροστά μας ανεμβολία το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Αυτό είναι για μένα το βασικότερο πρόβλημα, και ήθελα όλες τις δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Γκίκας. Κύριε Βανταράκη, φοβάμαι ότι έχουμε πέσει όλοι και εγώ μαζί στην παγίδα της δικής μας αυλής. Θέλουμε να σβήσουμε τη φωτιά από το δικό μας διαμέρισμα μόνο, σε μια πολυκατοικία που έχει πάρει από παντού φωτιά, και νομίζουμε ότι άμα σβήσουμε στο δικό μας διαμέρισμα, τα γειτονικά διαμέρισματα δεν θα μας επηρεάσουν. Αυτοί θα καούν και εμείς θα μείνει ένα διαμέρισμα από την πολυκατοικία που καίγεται αλόβητο. Είναι λάθος. Είναι λάθος προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, είναι παγκόσμια. Είναι, πώς να το πούμε, πανανθρώπινη. Είδατε τι έγινε με την Ινδία. Ποιος πίστευε ότι από την Ινδία θα έρχονταν ένα στέλεχος εδώ? Ακόμα και όταν κάνεις την ανοσία γέλης σε ένα κομμάτι σε μια χώρα της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, πολύ γρήγορα ένα καινούργιο στέλεχος θα την πάρει σβάρνα και θα την ακυρώσει και θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Άρα χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία για να λύσουμε το παζλ.
δεν φτάνει μόνο η δική μας, η τοπική. Άρα δεν θα έπρεπε, κύριε Γκίκα, να ελέγχεις τις πύλες εισόδου. Μισό λεπτό, κύριε Βαντεράκη. Γιατί ο κύριος Γκίκας το έχει διαχειριστεί πανδημίες και πανδημίες. Δεν θα έπρεπε πρωτίστως να ελέγχεις με σοβαρό τρόπο τις πύλες εισόδου για να μην εισέρθουν? Διότι Κρήτη, θυμίζω, ήταν μια περιφέρεια πρότυπο, απομονωμένη, και ξαφνικά βρέθηκε με τη Δέλτα. Όχι. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι παγκόσμια. Η λύση ξεκινάει από τη σκέψη, όχι να σώσουμε το διαμέρισμά μας, αλλά να σώσουμε την πολυκατοικία. Και για να σώσουμε την πολυκατοικία υπάρχουν άλλες δράσεις δημόσιας υγείας που πολύ καλά γνωρίζει και ο κ. Βαντεράκης. Και αυτές είναι η άρση των πατεντών. Θυμάστε τι είπε ο Τζόνας Σάλκ για το εμβόλιο της Πολιομιελίτιδας, που ο οποίος άνθρωπος πέθανε φτωχός γιατί δεν πήρε την πατέντα. Την έδωσε δημόσια σε όλους τους φορείς και έτσι έφυγε η Πολιομιελίτιδας. Εντάξει, αλλά τώρα μίλαμε για την άρση. Έπρεπε να γίνει και τώρα. Δεν έγινε. Άρα δεν πρέπει να δούμε πώς δεν θα πάει σε κάθε διαμέρισμα, και ιδίως σε αυτά που είναι χαμηλός ο δείκτης, να μην γίνει υψηλός. Διότι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γκίκα, αν κατάλαβα καλά, με το μέτρο των 150 συμφωνείτε? Μπορείτε να μου πείτε σε ποιες αρχές δημόσιας υγείας βασίζεται ένα τέτοιο μέτρο? Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Συμφωνώ να δοθεί μια ενθάρρυνση στα νέα παιδιά στη συγκεκριμένη στιγμή, και αυτή τη στιγμή θα την επιλέξει η πολιτεία. Εντάξει, γιατί όχι. Είναι μια ενθάρρυνση για εμβολιασμό. Τότε... Όπως είναι και η ενθάρρυνση για εμβολιασμό, όλες αυτά τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει και ακούγεται ότι θα πάρει. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πείσεις με επιστημονικά δεδομένα και όχι με ευρώ τον κόσμο. Εντάξει, αυτό σας είπα και πριν, δεν είναι επιστημονική προσέγγιση για μένα, ούτε πρόβλημα να το λύσω, θα το λύσει η πολιτεία. Ωστόσο, εγώ θα θέλω... κινήσεις ενθάρρυνσης. Πραγματικά τις θέλω. Μπορεί να μην είναι με 150 ευρώ, μπορεί να είναι με άλλους τρόπους. Όπως είναι η διευκόλυνση το να πας σε ένα θέατρο και να είναι όλοι εμβολιασμένοι και να το χαρείς, χωρίς να φοβάσαι. Και διάφορες άλλες κινήσεις. Η έλεγχη στις πύλες εισόδου δεν θα ήταν ένα κρίσιμο μέτρο σε αυτή τη φάση? Νομίζω ότι από τις χώρες της Ευρώπης έχουμε το πιο πληρέστερο πρόγραμμα για την είσοδο στη χώρα. Το πιο πληρέστερο από όλους έχουμε. Και τότε στην Κρήτη πώς ήρθε η Δέλτα? Είδατε τι έπαθε η Πορτογαλία. Αφήσαν τους Εγγλέζους χωρίς να έχουν τα προγράμματα τα δικά μας και μπήκαν μέσα. Ωραία. Εδώ πώς μπήκε η Δέλτα? 20 μέρες η Πορτογαλία γέμισε το στέλεχος Δέλτα. Εδώ πώς μπήκε η Δέλτα όμως, κύριε Γκίκα, στην Κρήτη? Ορίστε. Στην Κρήτη πώς ήρθε η Δέλτα? Ακούστε, επειδή μιλάμε για πανδημίες, αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Δεν σταματιέται πουθενά. Άρα η στρατηγική δεν είναι να το σταματήσει και να μπερθεί ποτέ. Η στρατηγική είναι να κάνει τον αγώνα δρόμου με το εμβόλιο, και όσο πιο γρήγορα εμβολιάσεις, τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπίσεις την πίεση και τους θανάτους και τις νοσηλίες. Αυτό είναι το στοίχημα. Πρακτικά με την εμπειρία... Δεν είναι το στοίχημα να μην έρθει εδώ. Θα έρθει που να χαλάσει ο κόσμος. Πρακτικά εδώ, με την εμπειρία που διαθέτεται στη διαχείριση πανδημιών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βλέπετε ότι μπορούσε... Θεωρητικά θα μπορούσε σε 2 μήνες να φρακάρει όλος ο πλανήτης και να γίνουν εμβόλια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως. Πρακτικά είναι ανέφικτο. Άρα μήπως κυνηγάμε την ουρά μας εδώ? Η πανδημία είναι πανδημία, κύριε Σέγγι. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό λέω, μήπως κυνηγάμε την ουρά μας και μήπως χρειάζονται παράλληλες δράσεις στρατηγικές? Όχι, δεν κυνηγάμε την ουρά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το εφικτό. Έχουμε ήδη σε σχέση με πέρσι. Για δέστε τις δύο εικόνες. Έχουμε πέρσι που ήμασταν τελείως. Πώς θα το πούμε, αφύλαχτη, τελείως άοπλη, και έχουμε φέτος 4-5 ισχυρά όπλα, τα self-test, τα rapid-test, το PCR, το εμβόλιο, τα μονοκλονικά, και τώρα ετοιμάζονται και τα φάρμακα από το στόμα. Έτσι προχωράει η ανθρωπότητα, βήμα-βήμα. Αυτό δεν το είχαν οι προηγούμενες γενιές. Το 1919
18, ναι. Δεν ξέραν καν από πού προέρχεται το κακό. Ναι, αλλά τα οικιακά τεστ, όπως ξέρετε καλύτερα εμού, εσείς το έχετε πει. Νεκρούς, μάλιστα. Τόσο. Τα οικιακά τεστ, όμως, όπως έχετε πει εσείς, κύριε Γκίκα, δεν πιάνουν τις μεταλλάξεις. Δεν μπορεί να κάνεις γονιδιωματική επιτήρηση με τα οικιακά. Δεν το καταλάβω. Τι εννοείται, δεν το καταλάβω. Εννοείται στα self-test. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα self-test είναι ένα από τα εργαλεία, βεβαίως το χαμηλότερο σε ακρίβεια και σε ποιότητα. Ωστόσο, να ξέρετε ότι αυτό το χαμηλής ακριβείας στην Ελλάδα μοιράστηκαν 32 εκατομμύρια τέτοια self-test και πιάσαν περίπου 25.000 κρούσματα, τα οποία αν δεν τα πιάναν θα κυκλοφορούσαν γύρω μας. Έτσι είχαμε ένα ποσοστό πολύ μεγάλη συνεισφορά στη μείωση του ελληνικού φορτίου. Ξέρετε, αυτή η ιστορία με την πάλη, με τον κορονοϊό και με το ελληνικό φορτίο, ναι, δεν είναι ένα μαχαίρι κόβει στον γόρδο ζεμό και τέλος πάμε να καταλάβουμε την Ασία. Αυτό είναι βήμα-βήμα. Είναι στήθος με στήθος, το μετερίζει μάχη. Και οτιδήποτε κάνει μια μικρή διαφορά, το παίρνει. Ξέρετε, το Remdesivir, το περιβόητο φάρμακο, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μειώνει την όσηση κατά 2 μέρες. Δεν έχω να αποδείξει καν όμως ότι εμποδίζει τη θνητότητα ή την νοσηλεία. Τα προγράμματα λένε ότι 2 μέρες κάνει λιγότερο νοσηλεία ένας που θα πάρει Remdesivir. Και όμως το δεχθήκαμε σαν μάνα εξ ουρανού. Και το έχουμε και το χρησιμοποιούμε συνέχεια και νομίζουμε ότι δουλεύει, γιατί δουλεύει ένα κομμάτι από αυτό τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Αυτή τη στιγμή είναι μάχη. Μάχη των γενεών, μάχη των ειδών. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα ακυρώνουμε, ούτε να τα υποβαθμίζουμε. Αρκεί να ξέρουμε γιατί χρειάζεται το καθένα και πού θα το βάλουμε και πώς θα το βάλουμε. Τι λέτε, κύριε Βανταράκη? Έχει βάλει πάρα πολλά θέματα, κύριε Γκίκα. Συμφωνώ σε μερικά, αλλά διαφωνώ λιγάκι με τον τρόπο της προσέγγισης. Με ποια έννοια, πρώτον? Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια μονοεργαλειακή πορεία αυτή. Δηλαδή, δεν παίρνω το εμβόλιο και τελειώνω με το εμβόλιο για όλα τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχουν παράλληλα μέτρα, σταθερά μέτρα πρόληψης. Τα οποία παράλληλα με το εμβόλιο, όσο ενδυναμώνεται η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο ουσιαστικά αυτά τα μέτρα θα χαλαρώνουν, αλλά όχι από το άσπρο μαύρο. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά τον έλεγχο στις εισόδους και όχι ευχαριστημένοι, αν θέλετε, ότι και άλλες χώρες το κάνουν με άλλο τρόπο. Εμείς έχουμε τεράστιο τουρισμό. Πρέπει να παραμένει συστηματικός ο έλεγχος στην είσοδο. Δεύτερον, τα άλλα μέτρα και η ενημέρωση του πληθυσμού, αυτό που διαφωνώ είναι ότι ο τρόπος προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή την νεανική ομάδα ή την πληθυσμιακή, αυτή τη χαμηλή πληθυσμιακή ομάδα σε ηλικία, είναι το εξής, είναι βραχυπρόθεσμος. Δηλαδή, τον Οκτώβρη που θα χρειαστεί να κάνουν ενδεχομένως κάτι και τρίτη δόση, τι θα κάνουμε, θα ξαναδώσουμε το λιπίδωμα? Αυτή τη στιγμή πρέπει να χτίσουμε άμεσα, όπως πέρσι δεν κάναμε, να προετοιμάσουμε τη χώρα για τον Οκτώβρη. Για να προετοιμαστεί η χώρα για τον Οκτώβρη, θα πρέπει να αγγίξει σε διάφορους χώρους. Χώρους οι οποίοι είναι υψηλής επικινδυνότητας, πάνω σχάρη τα σχολεία, προετοιμασία των σχολείων. Δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι τα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, θα ήθελα παράλληλα με όλα αυτά τα προνόμια, τα οποία είναι συμφωνώ σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικά, ταυτόχρονα να έβλεπα μέτρα τα οποία θα είναι προετοιμασία της χώρας για τον Οκτώβριο. Όπως δεν έγινε πέρυσι. Όχι ότι κατά τη γνώμη μας την ίδια κατάσταση. Συμφωνώ απολύτως ότι η εμβολιαστική κάλυψη, η οποία σιγά σιγά αυξάνει στον πληθυσμό, βοηθάει, αποτελεί ένα όπλο. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά εδώ όσον αφορά το πόσο αυτή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη. Ανοσιακή κάλυψη ουσιαστικά στον πληθυσμό, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι ιδεατά τα πράγματα και πάνε μια χαρά. Άρα λοιπόν, θα ήθελα παράλληλα με τα προνόμια να έβλεπα και μέτρα που αφορούν το κράτος όσον αφορά την προετοιμασία του σε περιφερειακό επίπεδο, στα θέματα πρωτοβαθμίας, που δεν το βλέπω αυτό, και δεύτερον, που δεν τα ακούω κιόλας, δηλαδή δεν ακούω προτάσεις πάνω σε αυτό. Ακούμε προτάσεις οι οποίες αφορούν τον κόσμο, δηλαδή τι εννοώ, τη μετακύληση της ευθύνης. Το ζήτημα είναι η κεντρική πρόταση, η κρατική πρόταση, όσον αφορά τους κύριους μηχανισμούς. Κύριε Βανταράκη, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Έχει ευθύνη και ο κόσμος σε αυτό το θέμα? Σαφέστατα, μα να σας πω κάτι. Έχει ευθύνη ο άνθρωπος αυτός εδώ? Ναι, αλλά έχει ευθύνη, κύριε. Τα δικά μας χωριά, τα δικά μας.
Έχει ευθύνη όμως και το ότι ο άνθρωπος δεν ότι δεν μπορεί. Στο γιατρό, γιατί σου λέει θα μου κλείσει τη στάνια, θα μου κλείσει το. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχει γίνει όμως. Έχει γίνει και σε άλλα πράγματα. Ο παρόμοιο χάρη σε άλλους μικροοργανισμούς έχει γίνει το ίδιο. Δεν βοηθάει όμως, κύριε Βανταράκη, να τα ρίχνουμε μόνο στην πολιτεία. Όχι, δεν μίλησα για την πολιτεία. Είπα, ό,τι θέλετε να την αλλάξουμε, να την κύριε, να πάρουμε όμως, καλύτερη. Να ρίχνουμε. Όμως η νοοτροπία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, κύριε Βανταράκη. Δεν βοηθάει όμως, κύριε Γκίγκη. Και όλοι αυτοί οι κύριοι που κουνάνε το χέρι, που εγώ μαζί τους είμαι, ό,τι θέλουν, να πούμε. Ήταν πριν και πιο πριν και ακόμα πιο πριν και πολλά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο της δράσης αυτής της δημόσιας υγείας, ήταν και οι ίδιοι, ήταν και οι προηγούμενοι, ήταν και οι παραπροηγούμενοι, και το σύστημα επιτήρησης και το σύστημα δημόσιας υγείας καρκινοβατούσε εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Και συνεχίζει όμως. Όταν τους το θυμίζεις, και συνεχίζει όμως. Ξεχνάνε όλα αυτά και τις συστάσεις και τις συμβουλές. Στρίβουν. Λοιπόν, ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι συνεχίζει. Να μοιράσουμε τις ευθύνες μας, να κάτσουμε να συζητήσουμε ευχαρίστως. Ναι, αλλά δεν βλέπω να συζητάμε. Να σχεδιάσουμε ευχαρίστως. Κύριε Γκίκα, αλλά καθένας με την ευθύνη του. Δεν βλέπω να συζητάμε για το κράτος όμως και για τα ζητήματα που αφορούν το κράτος. Δηλαδή, ακούω συνεχόμενα να συζητάμε για τον πολίτη και το οποίο έχετε δίκιο και το λέω και μόνος μου ότι έχετε δίκιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η επιδημιολογική επιτήρηση αφορά και κρατική διαδικασία. Η προστασία των μέσων μεταφοράς αφορά κρατική διαδικασία. Και μάλιστα είναι χώροι τους οποίους ο πολίτης, ειδικά ο φτωχός πολίτης, που το εκπαιδευτικό του επίπεδο μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερο, δεν το γνωρίζει. Πρέπει λοιπόν εκείνη τη στιγμή να τον βοηθήσει. Όταν λοιπόν το κράτος ξαναπετάει τον μπαλάκι σε αυτό μόνο, εγώ είμαι μαζί σας. Ο πολίτης πρέπει να έχει ευθύνη. Συμφωνώ, αλλά δεν έχει μόνο ο πολίτης ευθύνη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αναφέρεται συνεχόμενα και επιθετικά από όλους προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Το κόστος αυτή τη στιγμή του επιδόματος πόσο είναι, κύριε Γκίκα? Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτές. Ούτε εγώ. Είναι ερωτήσεις οικονομικές, οικονομοτεχνικές και πολιτικές. Για σκεφτείτε αυτά τα χρήματα να δώσουμε. Εκείνο που ξέρω επιστημονικά είναι ότι η προετοιμασία για μια πανδημία έπρεπε να γίνει σε όλη την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια και δεν έγινε και βλέπετε την αποτυχία της Ευρώπης. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, αλλά στην ευρωπαϊκή αποτυχία αργήσατε να φέρνετε αυτά. Τρέχουν στα δικαστήρια τώρα. Η κεντρική, το κράτος της Ευρώπης με έδρα της Βρυξέλλες καθυστέρησε να πάρει μέτρα. Τώρα ξυπνήσαν και τρέχουν. Και αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά να εγώ θέλω να το βοηθήσουμε γιατί αφορά τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει με να αποτύχουν οι ηγέτες. Με ενδιαφέρει ο κόσμος. Γι' αυτό πρέπει να πιεστούν κάποιες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη με το λόγο σας, ο οποίος είναι πολύ ώριμος και σοβαρός και ολοκληρωμένος, και άλλων συναδέλφων, να πιεστούν προς την κατεύθυνση ταυτόχρονα της στήριξης της πρωτοβάθμιας. Δεν γίνεται από τη μια να δίνεις επιδοματική πολιτική σε κάποιους και από την άλλη την πρωτοβάθμια να μην την αγγίζεις καν. Να μην κατεβάζεις σε περιφερειακό επίπεδο, μην αποκεντρώνεις την πρωτοβάθμια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στις πανδημίες. Οι επιδημίες γίνονται στην κοινότητα, το ξέρετε καλύτερα ο μένα. Δεν είναι δυνατόν να στρίβεις το κεφάλι σε αυτό και να δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδυναμώνω τίποτα. Πάω και δίνω χρήματα να κάνει εμβόλιο άλλος. Δεν φτάνει το εμβόλιο. Μακάρι να έφτανε, αλλά δεν φτάνει. Εντάξει, εγώ συμφωνώ σε όλα εκτός από το δεν ενδυναμώνω τίποτα. Βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνιώδης προσπάθεια να ενδυναμωθούν ορισμένοι τουλάχιστον τομείς. Δεν μπορώ να τα εμηδενήσω όλα. Θέλω να το μαζίσω, αλλά δεν με αφήνετε, κύριε Βανταράκη. Ναι, κύριε Γκίκα, γιατί ο λόγος σας είναι άσπρος μαύρος. Δεν θέλω άσπρο μαύρο λόγο. Μα θέλω δεν είναι να πούμε μαύρο. Τα υπέρ, θέλω να πούμε και τα κατά. Να τα πούμε όμως. Μα, να σας ρωτάω, ενδυναμώνεται ο τριτοβάθμιος. Συμφωνώ μαζί σας. Το λέω εξ αρχής. Όχι ο πρωτοβάθμιος. Επί το πρωτοβάθμιο επίπεδο. Κατά τη γνώμη σας, ρωτάω, ενδυναμώνεται καθόλου το πρωτοβάθμιο? Έχετε δει καμία δράση προς αυτήν την κατεύθυνση? Αυτό ρωτάω. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα υγείας. Ομολογώ ότι είναι σε φάση που δεν ενδυναμώνεται όσο εγώ θα ήθελα η πρωτοβάθμια. Πραγματικά έτσι είναι. Αλλά θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε συντονισμένες δράσεις και πιέσεις που θα πάει λίγο παραπέρα. Ναι, ευχαρίστω, θα το κάνουμε. Τα κέντρα υγείας μπήκαν στο παιχνίδι των εμβολιασμών. Τα Τόμι, μερικά από αυτά μπήκαν. Μπήκαν οι κόμοι στη θέση των Τόμι για να μην παρεμποδιστεί τουλάχιστον αυτό
έχω εισπράξει εγώ. Δεν παρεμποδιστεί η καθημερινότητα. Αυτός που έχει ζάχαρο, αυτός που έχει μονοπάθεια, αυτός που πρέπει να γράψει φάρμακα, δεν μπορεί να πηγαίνει στα Τόμι για να κάνει εμβόλιο. Δεν μπορεί να πηγαίνει στα Τόμι για να τον εξετάσουν όταν είναι άρρωστος από κορονοϊό. Γι' αυτό έκαναν τα Τόμι. Βλέπω μια στρατηγική. Αυτή τη στρατηγική μπορεί να είναι λασμένη, αλλά υπάρχει όμως. Εγώ και κάτι γνώμη μου, ορισμένα πράγματα τα έχω πει καταρχήν. Πρώτα απ' όλα η στήριξη του τριλοβάθμιου είναι δεδομένη που έχει γίνει. Αλλά αναστατώνεται κάτι άλλο. Ότι οι ταχύτητες με την οποία επειδή οι πανδημίες ή οι επιδημίες λύνονται στην κοινότητα, κατά κύριο λόγο, η στήριξη στο πρωτοβάθμιο επίπεδο είναι, αν θέλετε, δεν είναι, είναι φτωχή. Δεν είναι με την ταχύτητα που θα έπρεπε να γίνει όπως γίνονται και σε άλλα πράγματα. Αυτό λέω και τίποτα παραπάνω σε αυτό. Εγώ λέω και πραγματικά το εννοώ, ας πούμε, ότι η συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να το μηδενίζουμε τελείως και προσπαθώντας να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορεί από τη συνεργασία των επιστημονικών, των τοπικών, των δεν ξέρω εγώ παραγόντων, είναι αυτό το οποίο θα ωφελήσει τη χώρα. Και το λέω με τελείως λευκή, ας πούμε, πολιτική διάθεση, λευκή. Ναι, πώς αλλά κύριε Γκίκα, δεν είδε. Δεν το είδα αυτό. Ο κόσμος δεν το είδα αυτό. Προσπαθούμε τώρα με την παλιά λογική, ναι, του να πω και εγώ τι φταίει για να εμφανιστώ κτλ. Γιατί αυτό τώρα δεν βοηθάει. Η χώρα, η Φίλιος βρίσκεται ένα τεράστιο πόλεμο. Δεν είναι ώρα τώρα να αναδείξουμε τις αδυναμίες. Μισό λεπτό. Είναι ώρα να βοηθήσουμε. Σύμφωνοι. Οι αδυναμίες όμως, κύριε Γκίκα, οι αδυναμίες αν δεν αναδειχτούν δεν περνάει. Διότι επάνω που λέμε για τη μετάλλαξη Δέλτα, κατά τα άλλα χαλαρώνουν τα πάντα. Με συγχωρείτε, συμβιβάζεται το ένα μετάλλο. Κύριε Σαχίνη, η μετάλλαξη Δέλτα δεν ήρθε ακόμη στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μια πολύ καλή διαπίστωση. Θα έρθει σίγουρα 100%. Ελπίζουμε να καθυστερήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί θα έρθει οπωσδήποτε. Είναι τελεολογικό το. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να πάρεις μέτρα τώρα. Βεβαίως και χρειάζεται. Αυτό λέμε. Εν τω μεταξύ θα έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός και η επίπτωση στον κόσμο, στην οικονομία, στα νοσοκομεία θα είναι πολύ μικρότερη. Αυτή είναι η στρατηγική αυτή τη στιγμή. Δεν είναι να μισθεί καθόλου, γιατί θα έρθει ντε και καλά. Και από εκεί και τώρα θέλει μια καλή προετοιμασία, ώστε οτιδήποτε άλλο προκύψει, γιατί θα βρεθεί και η Ε και η Κάπα και η Ωμέγα και ξέρω εγώ, να είμαστε έτοιμοι, ώστε να ξέρετε, ο πληθυσμός και οι κυβερνήσεις κλπ. Εκπαιδεύονται από αυτό το πράγμα που μας προέκυψε. Και όποιος το πιάνει καλά το μήνυμα, όλα καλά. Όποιος δεν το πιάνει καλά, παθαίνει αυτό που έπαθε η Πορτογαλία, αυτό που παθαίνει τώρα και το Ισραήλ. Άρα εσείς έχετε εικόνα ότι η Δέλτα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, από πού το ξέρουμε αυτό? Και πώς απαντάτε σε αυτούς που ρωτάνε? Τα καλύπτει όλα τα. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Η εικόνα δεν μπορεί, δεν την. Κύριε Γκίκα, ακούστε λίγο. Και χθες ο ελληνικός λαός την έχει. Ότι? Ότι μειώνονται τα κρούσματα, άμα θα έρθει η Δέλτα θα δείτε να ανεβαίνουν τα κρούσματα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και αν έρθει ακόμα είναι σε συγκεκριμένα στελέχη, 150, 200, 1000, ξέρω εγώ κάπου τόσο, δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί να είναι και 50, αλλά αυτό αυτόματα λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας θα έχει αυξήσει τους δείκτες. Ναι, τουλάχιστον τους δείκτες των νοσούν του. Χθες ο συνάδελφ... Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Χθες ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παυλάκης, είπε πρώτον ότι η Δέλτα είναι στην Ελλάδα όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν αυξήσουμε την επιτήρηση, είπε, θα δούμε άλλα στοιχεία για τη Δέλτα πραγματικά στη χώρα. Και το δεύτερο που είπε είναι ότι δεν καλυπτόμαστε πλήρως, ακόμη και εμβολιασμένοι. Αυτά δεν σας ανησυχούν? Θέλετε σλόγγαν να σας πω? Όχι, απάντηση. Δεν θέλω σλόγγαν, απάντηση θέλω. Απάντηση είναι σε σλόγγαν. Απόξω από το χορό, πολλά τραγούδια λένε στη Θεσσαλία την πατρίδα μου. Που σημαίνει? Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Γκίκα. Σημαίνει όταν δεν βιώνεις ο ίδιος τη μάχη και το αυτό και είσαι εκτός, μπορείς να έχεις και σωστές ειδήσεις και στρεβλές ειδήσεις και επηρεασμένες ειδήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε εξαιρετική κοινότητα στο εξωτερικό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να βοηθήσει τη χώρα αντί να
ξέρω εγώ, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο συνάδελφο, απλώς γενικά λέω για τη στάση αυτή. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε ένα διαεπιστημονικό, ας πούμε, έτσι, σαν ιδέα, ας πούμε, φόρουμ, στο οποίο να γίνεται μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών κτλ. Για να βοηθήσουν τη χώρα. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι να διαμαρτύρεσαι συνέχεια και να σε. Άρα η επιτροπή, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Βαντεράκη. Μισό λεπτό, γιατί εμένα αυτό που λέει ο κύριος Γκίκας είναι πολύ σημαντικό. Άρα η επιτροπή αυτή τη στιγμή, η εικόνα που έχει είναι ότι η ΔΕΛΤΑ δεν έχει έρθει στη χώρα και ότι αν προχωρήσουν. Ο Γκίκας τα λέει αυτά. Μάλιστα. Και αν πήρατε στην επιτροπή, δεν ξέρω. Και Σαχίνη, δεν πήρατε στην επιτροπή τηλέφωνο. Όχι, όχι. Μέλος επιτροπής δεν είστε. Γκίκα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω σαν Γκίκα Αχιλλέας. Μάλιστα. Ωραία. Η εικόνα λοιπόν του κυρίου Γκίκα είναι ότι η ΔΕΛΤΑ δεν έχει έρθει στη χώρα πέρα από αυτά τα σποραδικά και ότι τώρα. Αν αυξηθεί, καλά το λέω κύριε Γκίκα, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, μπορεί να φτιαχτεί τυχώς. Ακριβώς. Μπορεί να καθυστερήσει σε σημαντικό βαθμό την τη μαζική αύξηση της ΔΕΛΤΑ, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα κομμάτι του εμβολιασμού και να έχουμε μικρότερη επίπτωση στην υγεία, στην οικονομία κτλ. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ωραία. Αν αυτά λοιπόν τα λέει ο Αχιλλέας Γκίκας, αλλά δεν είναι της Επιτροπής, οι πληροφορίες που έχει ο Αχιλλέας Γκίκας είναι από πού, από ποια δεδομένα? Από όλα τα μίντια. Κάθε μέρα που δελτιώνουμε τα μίντια, τα πολιτικά μίντια, τα επιστημονικά μίντια, παίρνουμε τις εμπειρίες καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί συνθέτουν μια καινούργια άποψη, άμα θέλετε και την άποψη της Επιτροπής κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά. Πώς θα το πούμε, ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν λυθεί για αυτή την μετάβαξη και προσπαθούμε μέσα τις πληροφορίες που έρχονται με καταιγιστικό ρυθμό να βγάλουμε, όχι μόνο εμείς και όλες οι χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως, να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα με ποια θα είναι η καλύτερη διαχείριση τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επίπεδο δημοσιοθήκη. Μάλιστα. Δηλαδή, περίπου όπως θα σχολιάζω και εγώ, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης. Μήπως η ΔΕΛΤΑ έρθει στην Ελλάδα όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος? Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαχίνη. Εσείς, ο Μιχάλης, να μας πει τι θέλει. Θέλει να τελειώσει τότε ή θέλει να τελειώσει τώρα? Ή ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ναι, κύριε Βανταρακή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη του κυρίου Γκίκα, γιατί εγώ έχω πεπρασμένη άποψη. Εάν ο ίδιος θα επέλεγε αυτή τη στιγμή την ηλικιακή ομάδα 18-25 να προσπαθήσει να πιέσει, σε εισαγωγικά εννοώ, με οποιοδήποτε τρόπο, για τον εμβολιασμό, ή θα έβαζε παντού τα, αν θέλετε, τις δυνάμεις του κάπου αλλού, όπως κάνουν πάρα πολλές χώρες. Δεν βγαίνει, κύριε Βανταράκη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Γκίκα. Σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα τις χαμηλές ηλικιακές ομάδες για συγκεκριμένους λόγους. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και στην Ιταλία οι σαραντάριδες τώρα αρχίζουν και εμβολιάζονται. Θέλω να πω λοιπόν αυτή τη στιγμή, μήπως στοχεύουμε αλλού, γιατί είναι εύκολος τρόπος και εκεί που πραγματικά θα έχουμε το πρόβλημα με τη μετάλλαξη, που θα είναι, εάν έρθει μετάλλαξη όπως τα λέτε και τα λοιπά και τα λοιπά, με τα δεδομένα, εκεί θα αντιμετωπίσουμε το βασικότερο πρόβλημα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί αυτή η ομάδα είναι πραγματικά ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μήπως δηλαδή έχουμε στρέψει αλλού το ενδιαφέρον μας σε άλλη ηλικιακή ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν ξέρουμε τα ωφέλεια αυτά που θα μας φέρει? Κύριε Βανταράκη, θέλετε να σας απαντήσω? Έχει δύο όψεις η απάντηση. Μία απάντηση είναι ότι δεν βγαίνει. Το 82% το οποίο προβλέπεται για να κάνει ανοσία κοινότητας για το στέλεχος ΔΕΛΤΑ δεν βγαίνει. Ακόμα και αν πας μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Δεν υπάρχει ο πληθυσμός αυτός που θα τον εμβολιάσει. Δεν θα φτάσεις ποτέ. Άρα λοιπόν, ό,τι κερδίσεις σε εμβολιασμό προστίθεται. Εκτός και αν θες να κάνεις ανοσία γέλης από το να αρρωστήσουν τα μικρά παιδιά την ώρα που θα πηγαίνουν στο σχολείο το Σεπτέμβριο. Πού θα αρρωστήσουν? Όχι, αλλά το βασικό σου πρόβλημα δεν είναι η ανοσία γέλης μόνο. Άρα λοιπόν, το να κάνεις στην ηλικία 12 με 18 και να προετοιμάσεις τα παιδιά που θα μπουν το Σεπτέμβριο στα σχολεία από ένα στέλεχος το οποίο είναι μεταδοτικότατο και το οποίο τρέχει αστραπή, δεν ξέρω, να ρωτήσω κιόλας, είναι καλή ή δεν είναι καλό μέτρο δημόσιας υγείας και πρόληψης?
θα μου επιτρέψετε, ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα ακουμπούσα την ηλικιακή ομάδα την οποία έχω σοβαρό πρόβλημα για σοβαρά συμπτώματα. Να πεθάνω. Αυτό θα ακουμπούσα. Να πεθάνω. Ακριβώς. Έχουν τελειώσει τα συμπτώματα και στον ελληνικό χώρο. Ορίστε. Έχουν τελειώσει με την έννοια ότι ό,τι ήταν να εμβολιαστεί, εμβολιάστηκε. Μένουν αυτοί που είναι στο σπίτι κατάκητοι και ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Ακριβώς αυτό. Το 1 τρίτο πάνω από 60 ετών δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτούς πρέπει άμεσα να τους. Και αυτούς που είναι απομακρυσμένοι κτλ. Γιατί οι υγειονομικές περιφέρειες δεν έχουν στρέψει το βλέμμα τους αυτή τη στιγμή στο κατοίκον εμβολιασμό. Και όντως θέλει χρήματα αυτό, και όντως θέλει προσπάθεια και έχετε απόλυτα δίκιο. Άρα εκεί είναι ουσιαστικά ο πλήρης. Αυτό θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Έτσι τουλάχιστον ανακοίνωσαν. Ξέρετε πόσα χρήματα χρειάζεται. Φροντίδα, είναι φροντίδα των υγειονομικών περιφερειών. Δεν είναι... Γι' αυτό ακριβώς αυτό. Ακριβώς εγώ, σαν επιστήμονα, μπορώ να πω είναι καλό ή είναι κακό. Δεν μπορώ να πω πώς θα γίνει, γιατί δεν έχω το μηχανισμό. Ακριβώς αυτό σας είπα, ότι έπρεπε να γιορτωθεί δυνάμεις στις υγειονομικές περιφέρειες την αποκέντρωση. Ακριβώς αυτό το λέω τόσους μήνες, ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν αυτό, για να μπορώ να πάω και στα σπίτια του άλλου που δεν μπορεί να έρθει. Και όχι μόνο γιατί είναι κατάκητο. Γιατί δεν έχει χρήματα, γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί, γιατί δεν έχει αυτοκίνητο. Γιατί μα γίνεται αυτό τώρα. Είναι, συζητούμε ένα πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει να γίνεται. Μέσα στη βδομάδα ξεκινάνε τα συνεργεία. Δεν τα καταλαβαίνω. Τι νόημα έχει αυτό. Πού έχει γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, ξεκινάει, έχει ανακοινωθεί ότι ξεκινάει μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Είναι έτοιμα τα συνεργεία, έτοιμα, έτσι τουλάχιστον έχουν ανακοινωθεί. Αλλά είναι προηγούμενη η ανακοίνωση του επιδόματος από αυτό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Πού είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, πού είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Και τα απομακρυσμένα. Κύριε Βαταράκη, θα επανέλθω στην προηγούμενη συζήτησή μας. Ναι, ο ρόλος μας σαν επιστήμονες δεν είναι να κυνηγάμε σκιές, είναι να συνθέτουμε. Και άντε να κάτσουμε όλοι μαζί να συνθέσουμε καλύτερα παρά να κυνηγάμε. Αυτό λέω. Δεν κυνηγάμε. Συμφωνώ στα πιο πολλά μαζί σας. Και συμφωνώ ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει. Και συμφωνώ ότι στις προτεραιότητες υπάρχουν πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Και που θα έπρεπε να γίνουν αλλιώς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το αλλιώς θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Δεν έχουμε μέτρο, δεν έχουμε μεζούρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Γκίκα. Ρωτάει εδώ πολλής κόσμος, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι θα έρθει κόσμος από το εξωτερικό με τον τρόπο που θα έρθει, και επειδή αναφερθήκατε λίγο στην Πορτογαλία, η Πορτογαλία πρασίνησε για τους Βρετανούς και συνέβη... Και μετά έκαναν τη βλακεία να μην εφαρμόσουν το δικό μας σύστημα, το οποίο είναι από όλες τις μεριές μπλοκαρισμένο. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν μία... Αυτό είναι κάτω από το μηδέν... γύρω στο 0,5-0,6% των εισαγωγών. Ξέρετε πόσοι έχουν έρθει? Πάρα πολλοί. Έρχονται συνέχεια. Ένα Σαββατοκύριακο το παραπάνω είχαν έρθει σε 2-3 μέρες 90.000 τουρίστες στην Κρήτη. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι θετικοί είναι 0,6%. Αυτό προκύπτει από τα rapid? Αυτό προκύπτει από όλο το μηχανισμό. Από το μηχανισμό το ότι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, από το μηχανισμό ότι αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν rapid test 48 ώρου. Αυτό προκύπτει ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά συνιστάται εν θέρμος να έχουν κάνει self-test που έρχονται μέσα. Αυτό προκύπτει εκτός από αυτό το μηχανισμό, έχουμε έξτρα μηχανισμό αυτών που λένε τον ΙΒΑ, ο οποίος κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο, ακόμα και σε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι, μήπως είναι φορείς. Και έτσι έχουμε φτάσει μέχρι σε ένα σημείο να έχουμε 0,6% θετικότητα σε αυτούς που έρχονται. Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες πια. Λοιπόν, αυτό δούλεψε πέρσι. Έχω δει τις καμπύλες εισαγωγής θετικών κρουσμάτων σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα είναι τελευταία, στο τέρμα, στο τέλος. Δούλεψε πέρυσι ο ΙΒΑ, λέτε, αλλά μετά τον βρήκαν μπροστά μας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σας θυμίζω. Και ποιος δεν τον βρήκε? Εμείς τον παραβρήκαμε. Κοιτάξτε, μην το ξεχνάτε. Άλλο να ψάχνεις τη Λιδία Λίθο που θα σου κάνει το χώμα χρυσάφι, και άλλο να παλεύεις με έναν εχθρό ο οποίος μπαίνει από όλες τις πάντες και δεν ξέρεις από πού να τον προσδομαζέψεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Και η στρατηγική λέει ότι πας βήμα-βήμα, στήθος-στήθος, χαράκωμα-χαράκωμα, πας και γλιτώσεις ανθρώπινες ζωές. Μα έχεις 13.000 όμως νεκρούς, κύριε Γκίκα. Ναι. Άρα... Η Πορτογαλία έχει 18. Με τον ίδιο πληθυσμό. Άρα δεν ξέρουμε.
Αυτό λέω. Δεν είπε κανείς ότι ξέρουμε τα πάντα, κύριε Στέχη. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να αναμένουμε? Πώς και γιατί, σε τι επίπεδο? Στο επόμενο διάστημα, τι πρέπει να αναμένουμε, τι βλέπετε? Στο επόμενο διάστημα θα περάσουμε το καλοκαίρι με, αν μπορέσουμε να κάνουμε τον εμβολιασμό και να τον επιταχύνουμε, θα είναι ευχής έργο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να στρατευτούν σε αυτό το θέμα, να μπορέσουν οι άνθρωποι των μεγάλων ηλικιών που πραγματικά υπάρχει ανάγκη για να ενισχύσουμε την εμβολιαστική κάλυψη σε αυτές τις ηλικίες. Έχει μείνει ένα 25-30% που είναι στα σπίτια και έχει κύριους λόγους. Πρέπει κάποιοι να πιστούν, κάποιους να πάμε εμείς εκεί να τους εμβολιάσουμε επί τόπου και να δώσουμε και τη βάση στη συνέχιση αυτής της ανέφελης πορείας για το καλοκαίρι. Μπας και δουλέψει λίγο και ο τουρισμός μας και δεν έχουμε τις περσινές αυτές. Φέτος άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία και καλά θα ήταν να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να επηρεαστούν από αυτό το κύμα το οποίο λέγεται παραλλαγή Δέλτα. Να προετοιμάσουμε σιγά σιγά τις νεότερες ηλικίες, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Και όχι μόνο δεν βγαίνει, αλλά πρέπει να ανοίξουν και τα σχολεία. Δεύτερη χωρέα χωρίς σχολεία, κύριε Σαχίνη, θα είναι καταστροφή. Θα είναι χάσιμο μια μισή γενιάς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία είναι από 12 μέχρι 18 που συμπεριφέρονται περίπου ή σαν ενήλικες και μεταδίδουν να είναι εμβολιασμένοι, να είναι τακτοποιημένοι για να μπορέσουμε να περάσουμε έναν ήρεμο χειμώνα. Αυτό νομίζω. Κύριε Βανταράκη. Εγώ θα μείνω αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε είναι ότι η έλλειψη της αποκέντρωσης στα συστήματα πρόληψης φαίνεται, γι' αυτό και έχει καθυστερήσει το ζήτημα της προσέγγισης των απομακρυσμένων πληθυσμών. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος σε τρεις τομείς. Πρώτον, της καθημερινότητας, που σημαίνει ό,τι χρησιμοποιεί ο πολίτης, να προσπαθήσουμε να πάρουμε μέτρα σε αυτό, να το αλαφρύνουμε όσο μπορούμε, γιατί ο πολίτης έτσι και αλλιώς θα βγει. Δηλαδή, μέσα μεταφοράς δεν ακούω τίποτα και θα ήθελα να ακούσω τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς από το Σεπτέμβριο, αν υπάρχει κίνδυνος. Εννοείται η εμβολιαστική κάλυψη, δεν το συζητάμε, θα πρέπει να πιεστεί, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, τις ομάδες οι οποίες έχουν σοβαρά ζητήματα, σοβαρά προβλήματα, θα νοσήσουν, να το πω έτσι. Και δευτερευόντως οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες οι οποίες θα φτιάξουν την ανοσία γέλης κρύβο, ψάχνοντας την ανοσία γέλης. Ενδεχομένως θα χάσουμε πληθυσμούς οι οποίοι έτσι και έτσι θα στοχευτούν από έναν ιό ο οποίος είναι μεταδοτικός και εκεί δεν θα ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε, δηλαδή θα γεμίσουν πάλι τα νοσοκομεία από ανθρώπους που θα έχουν συμπτώματα. Άρα λοιπόν να αποκεντρώσουμε όσο μπορούμε την πρωτοβάθμια άμεσα με πολλές δυνάμεις, αν θέλετε, σε αυτό. Εννοείται να στηρίξουμε τον εμβολιασμό. Τρίτον και πολύ βασικό, να μην χαλαρώσουμε καθόλου στις εισόδους. Είμαστε ακόμα τον τέλος Ιουνίου, έχουμε ακόμα 2 μήνες που θα μπαίνει, βγαίνει κόσμος ελεύθερα, χωρίς να επηρεαστεί όσο μπορεί ο τουρισμός. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν παίρνεις μέτρα για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, οι τουριστικές χώρες χαλαρώνουν γιατί θέλουν να διευκολύνουν τους τουρίστες, όσο τους τριμώχνεις, τόσο τους χάνεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί ένα κριτήριο για μας, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμός τους επόμενους 2 μήνες. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω κατά τη γνώμη μου, και να μην γίνονται μέτρα τα οποία πρώτον είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεύτερον είναι αμφιβόλου αν θέλετε επιστημονικότητας, γιατί πραγματικά υπάρχουν ερωτηματικά στα ζητούμενα που γίνουν σε κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Να μην βγαίνει πρώτα η πολιτική και μετά η επιστήμη, να βγει η επιστήμη μπροστά των ειδικών, να παίρνουν τα μέτρα τα οποία θα πιστεύουν τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν ότι θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Για να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να είναι μέτρα τα οποία να είναι δουλεμένα, να έχουν δουλέψει ήδη σε αντίστοιχες περιπτώσεις ή τουλάχιστον να είναι μέτρα τα οποία να βασίζονται σε κάποια, να έχουν επιστημονικά κριτήρια. Αυτά τα επιδοματικά μέτρα είναι αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου και, αν θέλετε, παρενεργειών. Δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα μπορούσαν να έχουν στον πληθυσμό και την αντίρρηση που μπορεί να έχει ο πληθυσμός, αλλά ταυτόχρονα και την έλλειψη εκπαίδευσής του, την οποία τη χρειαζόμαστε και έπρεπε να έχει γίνει ήδη από πέρσι. Δηλαδή να έχουμε στοχεύσει την εκπαίδευση του πληθυσμού από πέρσι σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Έτσι ώστε και οι μικρότερες ηλικίες να εκπαιδευτούν. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μια, κύριε Σαχίνη, να τους κατεβγάζεις τη σέντρα με τα πάρτι και από την άλλη να τους επιδοτείς για να πάνε να κάνουν εμβόλιο. Είναι αλλοπρόσελες πολιτικές όσον αφορά αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να αφήσω απ' έξω την πολιτική, να πάμε στην επιστήμη και η επιστήμη να βάλει τους κανόνες πάνω κάτω σε αυτά που είπε ο κύριος Γκίκας. Κύριε Γκίκα, λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης από τη Θεσσαλονίκη
Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής γενετικής, είπε χθες ότι για το καλοκαίρι ειδικά είναι εκρηκτικό μείγμα η μετάλλαξη τύπου Δέλτα και η χαλαρότητα σε μέτρα όπως είναι η μάσκα ή η αύξηση της πληρότητας κατά 80% σε τραπέζια εμβολιασμένων. Γι' αυτόν είναι ό,τι χειρότερο. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι αυτό που η επιστημονική κοινότητα επιτάσσει, αν το ακολουθήσουμε, δεν χρειάζεται να μιλάμε για εκρηκτικά μείγματα. Πάντα υπάρχουν εκρηκτικές καταστάσεις. Εκρηκτικά μείγματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε για τα πιθανά εκρηκτικά μείγματα, να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία η πολιτεία θέλει. Και έχει πάρει την έγκριση της επιστημονικής κοινότητας. Και αυτά είναι ο εμβολιασμός. Και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δεν χρειάζεται όταν είσαι μέσα σε κόσμο και είσαι στη συσσόρευση ανθρώπων να είσαι χωρίς μάσκα. Βάλει τη μασκούλα σου, δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν έχουμε πάρει τίποτα 1,5 χρόνο τώρα που βάζουμε τη μασκούλα μας. Σιγά σιγά να τη συζητήσουμε, γιατί ο αιώνας αυτός θα έχει κι άλλες μάσκες. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε ήδη την τρίτη πανδημία, τουλάχιστον όσο ζω εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Και εγώ συμφωνώ μαζί στον κύριο Γκίκα. Αυτό προοπτικά, λόγω των ζωονώσεων κατά κύριο λόγο, θα έχουμε σοβαρά ζητήματα. Είναι φανερό. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να ενισχύσουμε την έρευνα, να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια, να ενισχύσουμε το preparedness, την προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τέτοια είδη. Να σεβαστούμε τη φύση, να μην ανακατεύουμε είδη με είδη και ανθρώπους με είδη. Να μην τρώμε ζωντανά πουλιά, ακρίδες, αρκούδες, δεν ξέρω τι. Δηλαδή η ανθρώπινη παρουσία σε αυτόν τον πλανήτη έχει φτάσει στα ωριά της. Και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτό. Δεν το νομίζω εγώ, το νομίζω όλο και πιο πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Και μαζί με μια συνεργασία και μαζί με κώδικες σεβασμού του περιβάλλοντος, της γης μας, της ανθρωπότητας, του κάθε ατόμου χωριστά, του κάθε έθνους χωριστά και της κάθε φυλής χωριστά, θα μπορέσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας να έχουμε μια πιο ασφαλέστερη δίωδο από αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί να έχεις μέσα σε 30-40 χρόνια τρεις πανδημίες. Ήταν το AIDS, ήταν το 1-1, είναι και τώρα αυτό το πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμαστούμε και νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί. Απλώς χρειάζεται οργάνωση και χρειάζεται και κάποια guidelines, κάποιες οδηγίες συνεργασίας, εργασίας, ηθικής. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Γκίκα, πείτε μου σας παρακαλώ, από τη στιγμή που οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι με τον εμβολιασμό, αν νοσήσεις, δεν θα νοσήσεις βαριά και πάντως δεν θα οδηγηθείς το πιθανότερο να διασωληνωθείς ή να καταλήξεις. Αλλά από την άλλη δεν σου αποκλεί το να κολλήσεις. Ποιο το νόημα τέτοιων μέτρων με πληρότητες 80% για εμβολιασμένους? Να μην πεθάνεις. Ορίστε. Να μην πεθάνεις. Τα εμβόλια, κύριε Σακίνη, μέχρι στιγμής προστατεύουν από θάνατο το 100%. Ακόμα και να αρρωστήσεις, ακόμα και να μπεις στο νοσοκομείο, ακόμα και να μπεις στη μονάδα, ναι, ο εμβολιασμένος έχει κάλυψη αυτό 100%. Αυτό σας λέει και ο Κράτης, το δέχεται αυτό. Ρωτάει όμως ποιο το νόημα του διαχωρισμού στα καταστήματα εστίασης. Η ερώτηση είναι, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ερώτηση. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ερώτηση. Ρωτάει ποιο το νόημα του διαχωρισμού στα καταστήματα εστίασης ως προς πληρότητες 80% αν δεχτεί να μπει μέσα εμβολιασμένος. Αυτό ρωτάει. Για ποιο λόγο ο διαχωρισμός, αφού μπορεί να κολλήσει και ο εμβολιασμένος? Αυτό ρωτά. Σιγά σιγά τον εμβολιασμένο. Καταρχάς, ο εμβολιασμένος μπορεί να κουβαλάει τον ιό χωρίς να αρρωσταίνει ο ίδιος. Από τη στιγμή που έχουμε 30%, 50% ανεμβολίες τους, αυτοί κινδυνεύουν από εμάς που είμαστε εμβολιασμένοι, έστω και θεωρητικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα, επειδή ήταν ψηλό το επιδημικό φορτίο στην κοινότητα, δεν θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά, όσο πιο μικρό είναι το επιδημικό φορτίο, απελευθερώνουμε τους. Ήδη απελευθερώνουμε τους
εργαζόμενους στην υγεία από το να κάνουν σερφτές. Εμείς εδώ στο νοσοκομείο κάναμε, εκτός από τον πλήρη εμβολιασμό που έχω κάνει, εγώ έκανα και μια φορά την εβδομάδα rapid test στο νοσοκομείο μας. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτό, έχει μειωθεί το φορτίο, δεν χρειάζεται, γιατί είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα να μολύνω κάποιον, έστω και εμβολιασμένος. Από αυτή την εβδομάδα δεν υποχρεούμαστε να κάνουμε στο νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και στις γυροκομεία οι εργαζόμενοι rapid test. Δεν χρειάζεται πια. Και θα είμαστε μόνο εμβολιασμένοι. Σιγά σιγά οι εμβολιασμένοι θα μπαίνουν στο διάδρομο του ασφαλούς πολίτη, ο οποίος ασφαλής πολίτης θα μπορεί να χαρεί τις χαρές της ζωής, γιατί πρόβλεψε γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Έκανε το εμβολιάκι του και τώρα θέλει, σου λέει, ρε παιδιά, εγώ το έκανα το εμβόλιο. Θέλω να πάω να φάω με την οικογένειά μου. Γιατί να μην πάω. Θέλω να πάω να περπατήσω μόνος μου. Θέλω να πάω στο γάμο του παιδιού μου. Όλοι είμαστε εμβολιασμένοι. Γιατί μας περιορίζετε. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Κύριε Βανταράκη. Σε ποιο πράγμα και γίνεται και τώρα. Σε αυτό που είπε ο ακροατής, αν έχετε την ίδια άποψη με τον κύριο Γκίκα ή άλλη οπτική. Κοιτάξτε, ναι, ο εμβολιασμός έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι μας δώσει ευκαιρίες, αν θέλετε, δράσεις οι οποίες πολύ πιο ελεύθερες. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό και θα ήθελα να τα ακούω πιο έντονα όσο γίνεται, να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους ανεμβολιαστούς όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν γίνεται με επιτακτικούς τρόπους ούτε με υποχρεωτικούς τρόπους. Κατά τη γνώμη μου πρέπει όμως πολύ έντονα, ειδικά από πάνω προς τα κάτω. Άρα, κατά τη γνώμη μου, κάποια προνόμια θα μπορούσαν να δίνονται, όχι όμως γιατί μετά δημιουργεί αντανακλαστικά φαινόμενα στον πληθυσμό και δεν θα πρέπει να. Στη δημόσια υγεία δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή θέλουμε τη μάζα, τη μαζικότητα ουσιαστικά, δεν είναι δηλαδή ένα ασθενή στάτη στο νοσοκομείο κτλ. Άρα πρέπει όλος ο πληθυσμός να αρχίζει να κατανοεί. Για να κατανοεί θα πρέπει να τον πείσουμε. Για να τον πείσουμε πρέπει να είμαστε διαφανείς, ξεκάθαροι στα δεδομένα, να του πούμε ακριβώς τους κινδύνους που έχει, όποιους κινδύνους αντιμετωπίζει είτε με το εμβόλιο είτε χωρίς το εμβόλιο, και με το εμβόλιο όταν έχει κινδύνους. Δεν τους κρύβουμε, γιατί υπάρχει το ίντερνετ πια που δυστυχώς βάζει τρικλοποδιές σε όλα τα πράγματα. Και μάλιστα κυκλοφορεί μια πληροφορία που μπορεί να είναι πολλές φορές λανθασμένη. Άρα λοιπόν, αυτό η βάση που θα δίναμε σε κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε ουσιαστικά, θα μας έδινε τη βάση που θα μπορούσαμε να πατήσουμε για να αυξηθεί ακόμα να επανέλθει δηλαδή στα νούμερα η εμβολιαστική θέληση, όπως το είπε ο κ. Γκίκας. Μάλιστα. Γενικά το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, συμφωνήσαμε κύριε Πανταράκη. Όχι σε όλα κύριε Γκίκα, όχι σε όλα, γιατί θα ήθελα να σας ακούω. Δεν πειράζει, αυτά τα λίγα που διαφωνούμε είναι και το αλατοδίπερο της ζωής. Κύριε Γκίκα, τι θα ήθελα ένα λεπτάκι από εσάς, γιατί πραγματικά έχετε ένα λόγο το οποίο είναι ολοκληρωμένος και εμπειρία μεγάλη. Να είστε λίγο πιο, αν θέλετε, αυστηρός σε κάποια πράγματα τα οποία ξέρετε και ο ίδιος πολύ καλύτερα από μένα, ότι είναι λανθασμένα και ότι είναι, αν θέλετε, προς τη λάθος κατεύθυνση. Διότι δημιουργούν φρεναρίσματα στην προσπάθεια που κάνετε όλοι σας. Εγώ κύριε Βανταράκη δεν θέλω να δώσω οδηγίες σε κανέναν. Εγώ τον θέλω τον Βανταράκη έτσι όπως είναι. Κύριε Γκίκα, δεν θέλω κύριε να κάνει τίποτα άλλο, γιατί προσφέρει στο δημόσιο κύριε διάλογο. Κύριε Γκίκα, υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα για σας από τη φίλη μας τη Μαριάνθη. Κύριε Γκίκα, λέει, μιλάτε για τους εμβολιασμένους. Ωραία. Εγώ νόσησα, άρα έχω ανοσία από φυσική λίμωξη. Για μένα δεν θα λάβει κανείς υπόψη του τις χαρές που θέλω να γευτώ κι εγώ σε εστιατόρια και παραλίες. Γιατί ξέρουμε. Δεν εξαιρείται. Έχετε ακούσει κάποια ανακοίνωση? Δεν εξαιρείται. Όλες οι αποφάσεις που παίρνονται αυτή τη στιγμή είναι στους εμβολιασμένους ή στους νοσήσαντες. Δεν έχει ακουστεί αυτό. Αυτό λέει η Μαριάνθη εδώ. Μέχρι τώρα συζητάμε για τα προνόμια των εμβολιασμένων. Ό,τι οδηγίες δίνουμε, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έρχονται από την Αγγλία και πρέπει να μπουν μέσα, είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες ή να έχουν τα πιστοποιητικά αυτά των rapid test. Στους χώρους άθλησης, στους χώρους γυμναστικής, εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. Οι νοσήσαντες έχουν πλήρες τα δικαιώματα με τους εμβολιασμένους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Μαριάνθη, αυτό σου απάντησε ο κύριος Γκίκας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βανταράκη και τον κύριο Γκίκα, τον κύριο Γκίκα και τον κύριο Βανταράκη για τη σημερινή συνομιλία στον αέρα. Καλημέρα και στους δύο. Mm-hmm.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.